οι αγρότες καταβάλουν για το τρέχον έτος ένα χρόνο αργότερα ουσιαστικά την ειδική ασφαλιστική εισφορά. Δηλαδή, είμαστε στο 2020, καταβάλουν ασφαλιστική εισφορά για το 2019 μέχρι τις 31 του 2020, διότι δώσαμε και παράταση λόγω της πανδημίας η οποία πλήττει όλο τον κόσμο, αλλά και την Ελλάδα και την αγροτική μας οικονομία. Και αυτό, όταν δεν εισπράττουμε τις εισφορές, αντιμετωπίζει ο οργανισμός ένα ζήτημα ταμιακής ρευστότητας. Πάντως διαβεβαιώνω και διαβεβαιώνω από την τηλεόραση και από τις ειδήσεις σας ότι ουδής αγρότης, καμιά αγρότησα πρόκειται να χάσει ένα ευρώ από όσα οφείλει σε αυτούς ο ΕΛΓΑ. Δεν είναι μόνο η παράταση της καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς, είναι και το γεγονός ότι δεν επιθυμούμε την αύξηση των ασφαλίστρων. Δηλαδή σήμερα είναι σε ένα μέσο όρο του 4%, είναι η χαμηλότερη δυνατή ασφαλιστική εισφορά στο σύνολο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε το προνόμιο στην Ελλάδα να έχουμε ουσιαστικά έναν δημόσιο ασφαλιστικό οργανισμό για τις καλλιέργειες τις αγροτικές, ενώ σε άλλες χώρες δεν συμβαίνει αυτό. Έχουμε επίσης το προνόμιο να χρηματοδοτεί ο ίδιος ο οργανισμός τα προγράμματα χαλαζικής προστασίας, το οποίο δεν συμβαίνει αλλού. Και άρα αυτό είναι ένα ευεργέτημα για την αγροτική κοινωνία, με βεβαίως κάποιο κόστος το οποίο συνεπάγεται αυτή η προστασία την οποία παρέχουμε στις καλλιέργειες και στον αγροτικό κόσμο. Σήμερα, αν γίνει μια εκτίμηση, σήμερα σε ένα κτήμα, σε ένα χωράφιο που έχουμε, μια χαλαζόπτωση. Στον ΕΛΓΑ η εκτίμηση θα φτάσει μετά από 6 μήνες. Στους κεντρικούς υπολογιστές, ως κόστος αποζημίωσης θα φτάσει μετά από 6 μήνες. Πρέπει να πάνε οι εκτιμητές να καταγράψουν, να καταχωρήσουν στα τοπικά υποκαταστήματα και μετά να έρθουν οι εκτιμήσεις στους κεντρικούς υπολογιστές για να κοστολογηθούν. Εμείς λοιπόν φιλοδοξούμε να φτάνει στο κτήμα, στο χωράφι, με ένα φορητό υπολογιστή ο γεωπόνος εκτιμητής, να υπάρχουν τα γεωχωρικά χαρακτηριστικά του χωραφιού, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι μιλάμε για τη συγκεκριμένη ιδιοκτησία, για τη φύση της καλλιέργειας που είναι εκεί, να διαπιστώνεται η ζημιά, να καταχωρούνται και φωτογραφίες, ούτως ώστε να είναι κατά το δυνατόν η πλέον αντικειμενική εκτίμηση και αυτομάτως να υπολογίζεται και το κόστος καταβολής αποζημιώσεως. Επίσης, αυτό το οποίο φιλοδοξώ με το πέρασμά μου από τον ΕΛΓΑ, πέρα από τη μετάβαση ψηφιακή εποχή, είναι ο αγρότης να παραλαμβάνει στα χέρια του ένα ατομικό ασφαλιστικό συμβόλαιο για την καλλιέργειά του. Να γνωρίζει με αυτόν τον τρόπο τα δικαιώματά του. Τι έχει ασφαλίσει, από ποια χρονική περίοδο μέχρι πότε, με ποιο κόστος ασφάλισε το προϊόν του, ούτως ώστε να μην υπάρχουν οι παρεξηγήσεις που υπάρχουν σήμερα, να μην εννοούνται πολιτικές παρεμβάσεις ή κοινωνικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, ότι εδώ δείξτε περισσότερη ευαισθησία, εκεί κάνετε κάτι άλλο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο ΕΛΓΑ είναι ένας ασφαλιστικός οργανισμός, ο οποίος πρέπει να έχει καθαρές και τίμιες σχέσεις με τους αγρότες οι οποίοι ασφαλίζουν τις καλλιεργίες τους στον οργανισμό μας. Ο ΕΛΓΑ έχει χρηματοδοτήσει την εγκατάσταση δικτύων χαλαζικής προστασίας, τόσο από το δικό του προϋπολογισμό, όσο και τελευταία από ένα ευεργετικό μέτρο, το 5-1 μέτρο της κοινής αγροτικής πολιτικής, όπου διαθέσαμε πέρυσι 9 περίπου εκατομμύρια για την προμήθεια αυτών των δικτύων και τώρα βγάζουμε μια καινούργια πρόταση με ύψους 25 εκατομμυρίων, όπου οι ενδιαφερόμενοι αγρότες, αυτό έχει σημασία να ακούσουν απόψε οι αγρότες και οι αγρότες που μας παρακολουθούν και ιδιαίτερα οι νέοι αγρότες, έχουμε χρηματοδότηση 85%. Δηλαδή όποιος πάει να βάλει δίχτυα χαλαζικής προστασίας θα χρηματοδοτηθεί κατά 85%. Και αν δύο αγρότες ενώσουν τις δυνάμεις τους θα χρηματοδοτηθούν με 100%. Οι ομάδες παραγωγών χρηματοδοτούνται με 100%. Η προκήρυξη εντός των ημερών θα είναι στον αέρα, στο πούμε, θα μπορεί ο καθένας να την παρακολουθήσει και να προετοιμάσει το φακελό του και εμείς θα επισπεύσουμε από την διοίκηση του ΕΛΓΑ για να ενταχθούν σύντομα οι φάκελοι, οι προτάσεις των αγροτών και να χρηματοδοτηθούν. Μάλιστα. Και κάτι ακόμα, εάν κάποιος δεν έχει τα χρήματα, γιατί θα μου πείτε ωραία μας τα λέτε, αλλά κάποιος πώς θα ξεκινήσει να κάνει την εγκατάσταση. Έχουμε συζητήσει αρχικώς με την τράπεζα με την οποία συνεργάζεται τώρα ο ΕΛΓΑ, την Τράπεζα Πειραιώς, λόγω της πρώην αγροτικής, αλλά και όλοι οι άλλοι τραπεζιτικοί όμιλοι επέδειξαν το ίδιο ενδιαφέρον, ώστε όταν ένας φάκελος εντάσσεται για τη χρηματοδότηση στο πρόγραμμα 5-1,
αυτή η έγκριση θα αποτελεί εγγύηση για να δανειοδοτηθεί από την τράπεζα ισόποσα ο αγρότης και να ξεκινήσει τις εγκαταστάσεις του.